Ιδιαίτερο ενδιαφέρον πάντως προκαλεί η δημιουργία της σύραγγας στη Τσάδα, η οποία θα έχει μήκος 720 μέτρων. Πάμε να δούμε τι κατέγραψε το πρωί η Όλγα Κωνσταντίνου που βρέθηκε στο σημείο. Μετά από χρόνια συζητήσεων, σχεδιασμών και αναβολών, φτάνουμε στο σημείο το μεγάλο έργο που θα ενώνει την Πάφο με την πόλη Χρυσοχούς να βρίσκεται σε εξέλιξη. Βρισκόμαστε εδώ επί τόπου, είμαστε στη Τσάδα και έχω μαζί μου τον κύριο Ιορδάνη Νικολάου, είναι μηχανικός του έργου από το τμήμα δημοσίων έργων, για να μας δώσει έτσι λίγες περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το έργο, το οποίο περίμεναν πάρα πολλά χρόνια οι Παφίτες. Ένα μεγάλο έργο σε εξέλιξη, θέλουμε να μας δώσετε έτσι λίγες πληροφορίες γι' αυτό. Ναι, το έργο αυτό αφορά στην πλήρη μελέτη και κατασκευή του αυτοκινητόδρομου από την Αγία Μαρινούδα μέχρι το Στρουμπί, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και με προοπτική κατασκευή των άλλων δύο λωρίδων σε μελλοντική φάση. Περαιτέρω, λόγω της ανοφέρειας του δρόμου, θα υπάρχει επιπρόσθετη λωρίδα κυκλοφορίας, λωρίδα βραδυπορίας, για να επιτρέπονται τα προσπεράσματα σε μεγάλο μήκος του δρόμου, περίπου 12 χιλιόμετρα. Το έργο, το ποσό του συμβολέου ανέρχεται περίπου στα 87 εκατομμύρια ευρώ περιλαμβανομένου του ΦΠΑ και εκτελείται από την ελληνική εταιρεία Intragat. Το έργο περιλαμβάνει αρκετά τεχνικά, δηλαδή περιλαμβάνει 35 κυβωτοειδείς οχετούς ομβρίων, 12 υπόγειες διαβάσεις, 4 υπέργειες, περιλαμβάνει επίσης έναν ανισόπεδο κυκλικών κόμβων στην περιοχή της Αγίας Μαρινούδας στην αρχή, όπου θα γίνει σύνδεση με τον υφιστάμενο αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Πάφου. Περιλαμβάνονται επίσης ένας ενδιάμεσος ισόπεδος κόμβος στην περιοχή της Τσάδας και ένας τερματικός κόμβος στο Στρουμπί. Επίσης, έχουμε να κατασκευάσουμε 5 κυλαδογέφυρες συνολικού μήκους 1500 μέτρων και 2 σύραγγες. Η πρώτη σύραγγα είναι μήκους 720 μέτρα και βρίσκεται στην περιοχή της Τσάδας. Και η δεύτερη χωροθετείται δυτικότερα και θα είναι μήκους 260 μέτρων. Αυτή είναι η πρώτη φάση. Πότε έχει ξεκινήσει το έργο και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί? Ναι, το έργο ακριβώς όπως είπατε είναι η πρώτη φάση. Από την Αγία Μαρινούδα μέχρι το Στρουμπί έχει ξεκινήσει τον Μάιο του 2021 και η ημερομηνία αποπεράτωσης είναι τέλος του Νοεμβρίου του 2024. Όσον αφορά τη δεύτερη φάση, πότε υπολογίζεται ότι μπορεί να ξεκινήσει το νέο έργο? Η δεύτερη φάση υπάρχει προμελέτη και γίνονται οι ανάλογες διεργασίες από τα διάφορα τμήματα για ορίμαση της διαδικασίας. Βλέπουμε δίπλα ότι υπάρχει και μία μικρή σύραγγα. Πού θα χρησιμεύσει αυτή? Ναι, ακριβώς δίπλα. Κατασκευάζεται σύραγγα διαφυγής για την υφιστάμενη σύραγγα. Είναι μικρότερης διατομής, 2,5 μέτρα πλάτος και 3 μέτρα ύψος. Θα έχει μήκος περίπου 500 μέτρα και θα χρησιμοποιείται από πεζούς σε περίπτωση κάποιου ατυχήματος. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μέσα στη σύραγγα, βλέπουμε τα έργα, θέλουμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά της. Μάλιστα, βρισκόμαστε στην πρώτη σύραγγα από τις δύο που θα κατασκευαστούν. Είναι η μεγαλύτερη αυτή από τις δύο, έχει μήκος 720 μέτρα. Βρίσκεται στην κοινότητα της Τσάδας, βρισκόμαστε δηλαδή κάτω από τον υφιστάμενο δρόμο της Τσάδας προς Καλέπια. Συγκεκριμένα βρισκόμαστε, η σύραγγα ξεκινάει από το 8ο χιλιόμετρο του υποκατασκευή νέου δρόμου. Όπως είπαμε πριν, έχει μήκος 720 μέτρα. Με την αποπεράτωσή της, το ύψος της θα είναι 11 μέτρα και πλάτος 10 μέτρα. Αυτή τη στιγμή η διάνοιξη έχει προχωρήσει στα 215 μέτρα.
Το βήμα της εξκαφής μας, η διάνοιξη που εκτελείται δηλαδή κάθε φορά, εξαρτάται από την κατηγορία του βράχου που αντιμετωπίζουμε. Σαν αυτήν τη διάστημα η διάνοιξη γίνεται 1 μέτρο και 20 εκατοστά, οπότε εκεί γίνονται οι απαραίτητες υποστηλώσεις. Και για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με την εξκαφή περαιτέρω. Είναι ένα έργο το οποίο δεν συναντάμε εύκολα στην Κύπρο. Είχαμε πρώτα τη σύραγγα που ένωνε τη Λεμεσό με την Πάφων, τώρα έχουμε αυτή. Υπάρχει τεχνογνωσία, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν αναλάβει το έργο? Ναι, όπως είπαμε και πριν, το έργο έχει, ο ανάδοχος είναι η ελληνική εταιρεία Intracat, η οποία σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της προσφοράς υπήρχε προϋπόθεση να υπάρχει εμπειρία σε τέτοιους είδους έργα από τον ανάδοχο, και υπάρχει και η τεχνογνωσία και η εμπειρία, και τα έργα εξελίσσονται ομαλά και σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα.